Αδερφοί μου, χαίρετε. Μετά από μερικές διακοπές που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι, λόγω γάμων και μυστηρίων, όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε, ελπίζω ότι τώρα επανερχόμαστε σιγά σιγά, γιατί αρχίζει να αλλάζει ο καιρός και στη συνήθεια την καλή που έχουμε, τη διαδικτυακή, να μεταδίδουμε το Λόγο του Θεού μέσα από αυτή την προσπάθεια τη μικρή. Ελπίζω ότι κάθε φορά κάτι παίρνετε και κάτι θα γίνει στο τέλος, γιατί είναι ανάγκη να γίνει κάτι στο τέλος, επειδή είναι κρίμα να πάμε χαμένοι τη στιγμή που έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες και έναν Θεό ο οποίος μας περιμένει πράγματι με ανυπομονησία. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα, είναι τα 9 μέρα της Παναγίας όπως λέμε, δηλαδή 9 μέρες μετά την κίνηση. Μια συνήθεια που την κάνουμε και τώρα, δηλαδή 9 μέρες μετά την κοίμηση ενός νεκρού, που κάνουμε μνημόσυνο, Τρισάγιο, 9 ημέρο, και πολλές μονές έτσι και εκκλησίες από την Ελλάδα γιορτάζουν αύριο τα 9 μέρα της Παναγίας, 23 Αυγούστου του 2015. Γίνονται πολλά και τα παρακολουθείτε και υπάρχουν εξελίξεις έτσι συνεχώς και κινήσεις έτσι πρόχειρες μεν και επιπόλαιες, αλλά κουβέντα να γίνεται, και βλέπετε ότι υπάρχει μια ηρεμία στον άνθρωπο η οποία μας δεν είναι ηρεμία θεϊκή και είναι ηρεμία έτσι είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε γιατί η συνείδηση δεν δουλεύει και υπάρχει μια αραστόνη, είτε επειδή υπάρχει, δεν υπάρχει σκεπτικό στον άνθρωπο και γνώση και αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του, και είτε γενικώς υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή όχι ηρεμία με την έννοια την οποία αποδίδουμε στα πνευματικά, αλλά μια αδιαφορία η οποία προέρχεται σίγουρα από κακό και όχι από καλό. Παρακολουθεί ο Έλληνας, δεν πιστεύει πολλά, έχει τη δική του άποψη και σε όλα αυτά που βλέπει γύρω του να γίνονται θέλει να τα ξεχάσει και λέει πολλές φορές μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, υπάρχουν και άλλες απόψεις, και τελικά δεν συγκεντρώνεται κάπου για να επιτελέσει ένα σκοπό ή να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Δηλαδή γενικώς χάνεται μέσα στις πολλές απόψεις που υπάρχουν. Βλέπετε το θέμα σήμερα ότι είναι λίγο θέμα για να μας βάλει σε σκέψεις, διότι πράγματι αδερφοί μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τον Θεό στο πώς ενεργεί για μας, στο σχέδιο του δηλαδή και για τη Θεία Πρόνοια. Πολύ απλά μπορείς έτσι να ρωτήσεις εσύ που παρακολουθείς τον εαυτό σου και να πεις με όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι πραγματικά και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στη βιοπάλη και στην συνάντηση με τους ανθρώπους, να ρωτήσεις και να πεις πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο κόσμος ακόμα. Να ρωτήσεις ακόμα και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η Εκκλησία μετά από όλα αυτά που γίνονται. Να ρωτήσεις και τον εαυτό σου πώς ζω εγώ ακόμα μετά από τόσα τα οποία πέρασα και δυσκολεύτηκα και έκανα στη ζωή μου. Να ρωτήσεις πώς πέτυχα ορισμένα πράγματα ενώ οι συνθήκες ήταν αντίξουες, ακόμα και στα θέματα της υγείας, τα προσωπικά και τα οικογενειακά. Να ρωτήσεις τελικά γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί είναι έτσι αυτός ο κόσμος, και οπωσδήποτε να εμβαθύνεις, διότι υπάρχουν και εύκολες απαντήσεις πάνω σε αυτό το ερώτημα. Και φυσικά να πεις το, να κοιταχτείς καλά και να πεις πώς είναι δυνατόν εγώ με όλα αυτά να παραμένω άνθρωπος ή να είμαι ορθόδοξος χριστιανός, γιατί δεν έγινε κάποιος άλλος ορθόδοξος και έγινα εγώ. Και φυσικά γενικώς να πεις αυτό το γιατί εγώ και όχι κάποιος άλλος θετικά, γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές αρνητικά το αποδίδουμε αυτό λέγοντας γιατί σε μένα Θεέ μου, ενώ δεν είναι έτσι. Καλύτερα να ρωτάμε στον εαυτό μας γιατί να τα έχω εγώ όλα αυτά τα καλά και να μην τα έχει κάποιος άλλος, γιατί πράγματι αδερφοί μου έχουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά καλά τα οποία δεν μας αξίζουν, και αυτό είναι δυστυχές να μην αναγνωρίζει ο άνθρωπος αυτά τα οποία έχει. Το να παρακολουθήσουμε λοιπόν το Θεό είναι αδύνατο, και είναι αδύνατο γιατί ενώ το θέλουμε πάρα πολύ, μας αρέσει να τον παρακολουθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημάδια στη ζωή μας της παντοδυναμίας του, το ότι μας έχει αλλάξει το πρόγραμμα πάρα πολλές φορές και έχει κάνει τη ζωή μας όχι όπως υπολογίσαμε εμείς, αλλά πολύ καλύτερη
από ό,τι θα ήταν με τους δικούς μας υπολογισμούς. Μας αρέσει να είναι ο Θεός μας εκπληκτικός, να μας κάνει εκπλήξεις συνεχώς. Το δυστυχές είναι ότι τα ξεχνάμε πολλές φορές και παρακάτω θα σας πω να έχετε ένα βιβλίο στο οποίο να σημειώνετε συνεχώς όσες φορές ο Θεός σας επισκέφτηκε με τον τρόπο τον οποίο περιγράψαμε νωρίτερα. Άλλα κανονίσαμε λοιπόν και άλλα μας έγιναν. Το βλέπετε κάθε μέρα. Άλλα σκεφτόμαστε με το στοχό μας στο μυαλό και άλλα συνέβησαν. Και βέβαια για μερικούς ανθρώπους αυτό ισχύει γιατί δεν παρακολουθούν κιόλας τα βήματα του Θεού και τις ενδείξεις. Η πρόνοια του Θεού και το σχέδιό Του είναι πάντα υπέρ του ανθρώπου. Άσχετα αν ο Θεός έχει δύο θελήματα, αδελφοί μου, ο Θεός το ένα θέλημά Του είναι αυτό το οποίο θέλει πραγματικά Εκείνος για μας, που είναι η σωτηρία μας, και το άλλο είναι αυτό που αναγκάζεται να δεχτεί για μας επειδή το θέλουμε εμείς. Και δυστυχώς εκείνο το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού, που επιτρέπει ο Θεός δηλαδή να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θέλει Εκείνος, αυτό για μας είναι ό,τι χειρότερο. Ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση, μας υπομένει ο Θεός μας, μας παρακολουθεί, αλλά δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε εμείς, διότι βλέπουμε συνεχώς μια δικαιοσύνη και μια αγάπη και έναν τρόπο που έχει απέναντί μας, ο οποίος σίγουρα δεν είναι ανθρώπινος. Ξεφεύγει από τα όρια και πράγματι είναι καλός, γιατί είναι αδύνατον να μην κάνει ο Θεός κάτι καλό. Πώς λοιπόν να πούμε και να και γενικώς να ρωτήσουμε πώς υπάρχει αυτός ο κόσμος ακόμη και γιατί το λέω αυτό. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή στην οποία μιλούμε και είναι 22 Αυγούστου του 2015, σε όλο τον κόσμο ή αν θέλετε σε συγκεκριμένα σημεία γίνονται τα πάντα. Παραδείγματος χάρη, στη Μέση Ανατολή έχουμε αυτή τη στιγμή συνεχώς αποκεφαλισμούς και ομοί βία. Στον τρίτο κόσμο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, η Αφρική, έχουμε εκμετάλλευση έτσι ώστε να περνάνε καλά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Έχουμε 50 εκατομμύρια εκτρώσεις σε αυτόν τον κόσμο μόνιμα, 350.000 το χρόνο στην Ελλάδα, τη μικρή μας Ελλάδα. Έχουμε δολοφονίες, έχουμε αυτοδικία παντού, διότι οι άνθρωποι πλέον προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο ο καθένας όπως νομίζει με τα όπλα και αυτό είναι κατάντημα της αναξιοπιστίας των κρατών. Έχουμε πολέμους παντού, αυτή τη στιγμή δηλαδή κάνοντας μια βόλτα στον κόσμο θα δείτε πολέμους σε αρκετά σημεία. Έχουμε λαθρομετανάστευση σωριδών, διότι αυτό που βλέπετε να γίνεται στην Ελλάδα γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα σε τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεχώς μεταφέρονται πληθυσμοί από εδώ εκεί και αυτό έχει σκοπό φυσικά οι ομοιογενείς περιοχές και το ιδιαίτερο του κάθε έτσι λαού να αλλοιώνεται σιγά σιγά έτσι ώστε πιο εύκολα εκείνη η περιοχή να πέφτει στα χέρια αυτών που την επιβουλεύονται. Βλέπετε ότι έχουμε γενικώς μία αναξιοκρατία, δεν επιπλέον μάλλον να το πω έτσι υφελή συνήθως και οι άξιοι άνθρωποι παραμένουν πίσω γιατί υπάρχουν τα μέσα και υπάρχουν και άλλοι τρόποι έτσι για να αναρριχείται κανείς. Έχουμε γενικώς μια αδικία σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και αυτό που σας είπα πριν. Έχουμε 50% διαζύγια, 35% οικογένειες προβληματικές από αυτές που διαχωρίζουν και ένα 15% το οποίο πάει και έρχεται έτσι, καλός ή κακός. Έχουμε αύξηση της κατανάλωσης των ψυχοφαρμάκων σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλο τον κόσμο, έχουμε μίσος, έχουμε ομοφιλοφιλία, άλλαξε ο άνθρωπος, πλέον οι άντρες και οι γυναίκες δεν ξεχωρίζουν και φυσικά υποψιάζεστε μάλλον, τι θέλω να ρωτήσω παρακάτω, πώς είναι δυνατόν με όλα αυτά ο Θεός να κρατάει τον κόσμο, με όλα αυτά να παραμένουμε εμείς και να ζούμε ακόμη στο 2015, ενώ θα έπρεπε να έχει λήξει αυτή η υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτό λοιπόν που αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τον Θεό υπό την έννοια ότι Εκείνος σκέφτεται αλλιώς. Βλέπει ενδεχομένως κάτι που θα πω και παρακάτω αυτούς τους ανθρώπους που αξίζουν, αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τους άλλους, αυτούς τους ανθρώπους που είναι καθαροί άνθρωποι, είναι τίμιοι, είναι δίκαιοι και κάνει ο Θεός υπομονή, αλλά βλέπει σίγουρα και άλλα πάρα πολλά πράγματα,
τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε, και τότε κάποια στιγμή μάλλον όταν θα μπούμε και εμείς στην πλήρη γνώση του θελήματος του Θεού, τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός έκανε έτσι σε κάθε περίπτωση. Το ίδιο σκεφτούμε, αδελφοί μου, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, πώς υπάρχει η Εκκλησία. Διότι κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή, που είναι η μάνα μας κατά τα άλλα, είναι το σώμα του Χριστού. Χαιρόμαστε που ανήκουμε σε αυτήν, δοξολογούμε τον Θεό που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία επικρατεί η ζήλια και ο φθόνος. Ο ένας να φάει τον άλλον. Υπάρχει πράγματι πλέον επιστημοσύνη σε αυτό το θέμα, γιατί οι περισσότεροι εκκλησιαστικοί άνθρωποι είναι φθονεροί και ζηλιάριδες. Υπάρχει μεγάλη αναξιότητα, δηλαδή οι θέσεις εκκλησιαστικές καταλαμβάνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν πραγματικά γενικώς να ζουν, όχι να είναι μέσα στην Εκκλησία αφεντάδες και παραφεντάδες. Υπάρχει έλλειψη αγάπη μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή πάει ένας ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον χριστιανισμό, πάει μέσα να δει, να κοιτάξει και βλέπει ότι παίρνει μόνο μία επιφάνεια, δεν παίρνει αγάπη, και τότε απογοητεύεται και φεύγει, ειδικά όταν είναι γνήσιος άνθρωπος και δεν θέλει πασαλήματα στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε αυτή την Εκκλησία, που πραγματικά έτσι απορούμε πώς δεν έχει γκρεμίσει μέχρι τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, κομματάκια δηλαδή. Από την πρώτη εποχή βέβαια, αλλά τώρα ένα ακόμα περισσότερο. Υπάρχει μεγάλη πλάνη, δηλαδή δεν ορθοδοξούν οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά θρησκεύουν και τα τοδοκούν έτσι όπως τους βολεύει, προσπαθώντας να βολέψουν λίγο τη συνείδησή τους, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και να περάσουν, όπως λέμε. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όπως και υπάρχει μια μεγάλη μερίδα χριστιανών, οι οποίοι προσβλέπουν σε ένα μαγικό χριστιανισμό. Δηλαδή, να πάνε στο Θεό για να τους κάνει το θαύμα και μετά μην τον είδετε τον Παναγί. Όπως φυσικά και όλη η σχέση τους με την Εκκλησία είναι συμφεροντολογική και μαγική, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τα θελήματά τους. Βεβαίως, υπάρχει μεγάλη απιστία μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην Εκκλησία, όχι αυτοί που έρχονται για πρώτη φορά, δεν πιστεύουν τελικά. Αποδεικνύεται στις πράξεις ότι θα προδώσουν πρώτοι τον Χριστό. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένας επαγγελματισμός των κληρικών, που θα έπρεπε να είναι άνθρωποι του αγώνα, άνθρωποι της ανιδιοτέλειας, άνθρωποι της θυσίας, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στον κλήρο για να εξασφαλίσουν το οχτάωρο και το μισθό, ο οποίος ακόμα υπάρχει και κάποια στιγμή μπορεί και να μην υπάρχει, και τότε θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν μια τεμπελιά μέσα στην Εκκλησία. Δεν λειτουργούν οι εκκλησίες όπως θα έπρεπε, λειτουργούν επαγγελματικά, γιατί μια εκκλησία θα έπρεπε να λειτουργεί με την έννοια της Θείας Λειτουργίας πάρα πολύ συχνά. Στις πόλεις τις μεγάλες κάθε μέρα που υπάρχουν πολλοί εφημέριοι, και να γίνονται και μυστήρια όλων των ειδών, για να υπάρχει μια ζωντάνια γύρω από την ενορία, και φυσικά να υπάρχει και μια χάρη η οποία να διαχέεται γύρω-γύρω στον κόσμο. Υπάρχει συγκριτισμός μες στην Εκκλησία. Όλες οι θρησκείες κάτι καλό έχουν να μας δώσουν. Υπάρχει οικουμενισμός, που σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια του χριστιανισμού, αλλά τα βολεύουμε όλα τώρα εμείς σε ένα πνεύμα καινούριο, το οποίο θέλει να λέει ότι δεν βαριέσαι, όλα καλά είναι, αρκεί ο άνθρωπος να περνάει καλά. Και φυσικά, εκτός από το ότι υπάρχουν λεφτά πολλά τα οποία χαλούν τον άνθρωπο, υπάρχουν και άνθρωποι που σας ανέφερα νωρίτερα, ανάξει της αποστολής τους, και κυρίως αναφέρομαι, αν θέλετε, εξοφίκιο, με την έννοια ότι θα έπρεπε οι πνευματικότεροι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία να είναι οι γεροντάδες και οι ηγούμενοι των μοναστηριών, ειδικά του Αγίου Όρους, και βλέπουμε τώρα πολλούς από αυτούς να έχουν το μυαλό τους αλλού και να μην έχουν καμία σχέση με τον μοναχισμό και καμία σχέση με την αποστολή την οποία πρεσβεύουν. Και ειδικά λοιπόν για μας που θέλουμε έτσι να αγαπάμε την Εκκλησία, είναι η δική μας η Εκκλησία, είναι η μάνα μας όπως σας είπα, θεωρούμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, ότι είναι δική μας, δεν την αφήνουμε σε χέρι κανενός, απορούμε και λέμε πώς είναι δυνατόν, Θεέ μου, παρόλα αυτά που γίνονται, εσύ να κρατάς ακόμα. Και εκεί λέμε έτσι και πεταγόμαστε και πάνω και λέμε πώς θα σε παρακολουθήσω, Θεέ μου, αφού
που όχι επιτρέπεις τέτοια πράγματα όπως λένε μερικοί αδίκως για τον Θεό, αφού κρατάς παρόλα αυτά την Εκκλησία, η οποία κατά ανθρώπινο μέρος είναι δυστυχώς κουρέλι αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς ξέρουμε εμείς ότι επειδή είναι θεοίδητος οργανισμός, τον ίδρυσε το Άγιο Πνεύμα, και ξέρουμε ότι πήλε άδου κατ' ισχύσους είναι αυτούς, ότι ποτέ δεν θα χαθεί η Εκκλησία, γι' αυτό και ελπίζουμε κατά τα άλλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται ένας χαμός, όχι απ' έξω, αλλά μέσα στην Εκκλησία. Παρακολουθώντας όλα αυτά, ή μάλλον αδυνατώντας να παρακολουθήσουμε τον Θεό, αλλά και παρακολουθώντας όλα αυτά, αδελφοί μου, βλέπουμε και στον εαυτό μας και απορούμε πώς είναι δυνατόν να ζω κι εγώ ακόμα στην ηλικία που έχω φτάσει μετά από όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα. Βλέπετε, βγαίνει στον δρόμο και οδηγεί να οδηγήσει και οδηγεί είναι απρόσεχτη. Και ενώ εσύ προσέχεις, μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα επειδή δεν προσέχει ο άλλος. Έχεις κάνει πάρα πολλές απροσεξίες στη ζωή σου. Λάθη, γιατί δεν ήξερες, γιατί δεν υπολόγιζες, γιατί δεν σε ενδιέφερε, γιατί ήθελες να περάσεις έτσι καλά, με μια προχειρότητα, εν πάση περιπτώσει. Είδες ότι πολλές φορές έκανες κατάχρηση στο σώμα σου, έτσι, είτε με κακές συνήθειες, είτε με πάθη και δυναμίες πολύ βλαβερές, και ξεκινάω από το σιγάρο και φτάνω μέχρι τα χάπια και τα ναρκωτικά. Είδες ότι έζησες μια ζωή αψυχολόγητη, δηλαδή συνεχώς με μια βία στο νευρικό σου σύστημα, η οποία αποτελείται από συνεχείς καυγάδες, από συνεχείς έτσι, αντιδικίες με τους ανθρώπους, άγχη, μίσος, κακίες κτλ. Είδες ότι πέρασε η νεότητά σου και εν πάση περιπτώσει ενώ θα έπρεπε να είσαι προσιλωμένος αλλού, εσύ ήσουν αλλού τελικά και οπωσδήποτε ζημίωσες τον εαυτό σου και μετά ζημίωσες και άλλους ανθρώπους μετά από σένα, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί ήταν τα παιδιά σου. Είδες ότι γυρνάς έξω και βλέπεις αρρώστους ανθρώπους συνεχώς, όχι σωματικά, διότι αυτό είναι εύκολο, αλλά πνευματικά δεν μπορείς να συνοηθείς, υπάρχει ανισορροπία. Κοιτάς και τον εαυτό σου πολλές φορές ότι είσαι σε μια ανισορροπία και λες τι έγινε, τι έχω πάθει κτλ. Και βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, εγώ να μην είμαι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και να μου κόβουν το κεφάλι, αλλά είναι να είμαι εδώ στην πατρίδα μου προστατευμένος και να μπορώ και να έχω την ευκαιρία έτσι με άνεση, θα έλεγα, να μετανοήσω και να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Σε αυτή την κατάσταση μέσα λες και πρέπει να λες, όχι μόνο να παρακολουθείς τις ειδήσεις, αδελφοί μου, γιατί το να παρακολουθείς τις ειδήσεις χωρίς να συμμετέχεις σε αυτές δεν είναι κάτι καλό. Λες, παραδείγματος χάρη, μέσα σε αυτή την ανισορροπία, πώς ζω εγώ ακόμη και δεν με πετάξαν και εμένα στην τουαλέτα και πατήσαν το καζανάκι, όπως κάνα προχθές στην Κίνα σε ένα παιδάκι το οποίο τελικά σώθηκε μέσα από το σωλήνα της αποχέτευσης, γιατί μερικοί γείτονες το κατάλαβαν και επενέβησαν εναντίον των γονιών αυτών, οι οποίοι πέταξαν το βρέφος τους στην τουαλέτα και πατήσαν το καζανάκι, αδελφοί μου, και λες δεν θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ εκεί μέσα, γιατί. Τι είμαι εγώ, είμαι καλύτερος από εκείνο το παιδάκι. Μπορεί να είμαι και χειρότερος. Και εν πάση περιπτώσει, βλέποντας αυτή τη στιγμή και λέγοντας έτσι, γιατί με κρατάει ο Θεός να βλέπω, παραδείγματος χάρη, αυτά που γίνονται στην Κόστη, με τη Λίνη, έτσι με τους λαθρομετανάστες αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, πολλά πράγματα δεν παρουσιάζονται στην τηλεόραση, γιατί δεν είναι έτσι ταιριαστά, θα λέγαμε. Αλλά να ξέρετε ότι εκεί υπάρχει ένας μικρός πόλεμος. Οι άνθρωποι πυροβολούνται μεταξύ τους και πυροβολούν και τους λαθρομετανάστες προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους. Διαβάζεις, ακούς, παρακολουθείς και λες πώς είναι δυνατόν εγώ να υπάρχω μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και φυσικά θυμάσαι και τον Μέγα Αντώνη, ο οποίος είχε δει τις παγίδες του διαβόλου κάποτε απλωμένη στη γη και είπε τότε στον Θεό πώς είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος, αφού υπάρχουν τόσο πυκνές παγίδες στο διάβα του. Και φυσικά απάντησε ο Θεός ότι τα αδύνατα παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό, δηλαδή, απάντησε ότι εκείνος θα δώσει τη λύση. Εμείς παρόλα αυτά απορούμε και λέμε πώς υπάρχουμε μέσα από όλα αυτά
και επαναλαμβάνω, αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε το σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι μεγάλο και συνεχώς μας κάνει εκπλήξεις. Ένα άλλο απορίας άξιο αδερφή μου είναι αν κάνεις τον απολογισμό σου να λες πώς κατάφερα εγώ τόσα πράγματα με τόση πολεμική και τόση επιθετικότητα εναντίον μου. Και αυτό μπορεί να αφορά έτσι και την εποχή και το ότι μετράς τον εαυτό σου και λες ότι εγώ είμαι μια μετριότητα, δεν είμαι κάτι που με αξίζω πολύ. Λες ότι δεν είχα και λεφτά, περιουσία και τα λοιπά, δεν είχα φίλους, γνωριμίες, μπορεί να με παράτησαν και οι φίλοι κάποια στιγμή, λες τώρα εσύ σκέφτεσαι και τα λοιπά, και αυτό που λένε και μερικοί αυτοδημιούργητος είμαι, μόνος μου προσπάθησα και τα κατάφερα, και βλέπεις γύρω ας πούμε και λες πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που ο Θεός μου έδωσε τόσα πολλά χαρίσματα παραδείγματος χάρη, εγώ να μην τα αξιοποίησα, αλλά παρόλα αυτά να κατάφερα κάποια πράγματα. Φαντάσου δηλαδή τι θα γινόταν αν αξιοποίησα περισσότερα τα χαρίσματα που είχα, και λες ότι πόσο με προφύλαξε ο Θεός, όπως υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα αδελφοί μου, τα ξέρετε, ο καθένας έχει παραδείγματα τέτοια, είτε προσωπικά είτε στο στενό του περιβάλλον και στο ευρύτερο, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πράγματι κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα, ενώ ήταν ενδεχομένως υποψήφιοι για έκφρωση, ήταν υποψήφιοι για αφανισμό, ήταν υποψήφιοι μετά από ένα ατύχημα για θάνατο, από μια αρρώστια κτλ. Και παρόλα αυτά και με την αρρώστια τους πολλές φορές κατάφεραν πολλά πράγματα, και ένας από αυτούς μπορεί να είμαι και εγώ, μπορεί να είστε και εσείς οι οποίοι με ακούτε και οι οποίοι θα ακούσουν αργότερα, αν θέλετε, ενδεχομένως την ομιλία. Ποιος επέτρεψε λοιπόν και γιατί, ποιος επέτρεψε εκείνη την περίπτωση, σας είχα πει κάποτε, κάποιοι δεν το ξέρετε ίσως, το 1922 που έρχονταν οι Έλληνες από την Μικρά Ασία, αναγκάστηκε, μου το είπε έτσι προσωπικά μια απόγονη αυτού του ανθρώπου, αναγκάστηκε λέει η οικογένεια να αφήσει το παιδί έτσι ώστε, επειδή εκείνο έκλαιγε, έτσι ώστε να μην προδώσει τους άλλους. Και λέει, τα αφήσαν το παιδί και φύγανε. Τη γιαγιά μου δηλαδή, μιλούσε αυτή η κοπέλα και λέει, την αφήσαν οι γονείς και φύγανε. Αλλά τι συνέβη, λέει. Ερχόταν από πίσω, απομακρυσμένη από όλο το γκρουπ, η θεία του παιδιού, η αδερφή δηλαδή της μάνας του. Και το είδε το παιδάκι και το πήρε. Και αυτό το παιδάκι τελικά, αδερφή μου, ήρθε στην Ελλάδα και έζησε, και έγινε και η γιαγιά, όπως σας είπα, και η μονή της ήρθε να μας εξιστορήσει την πολύ περίεργη αυτή ιστορία. Που ενώ το παιδάκι αυτό ήταν για χαμό, ο Θεός ήθελε να σωθεί και πέρασε ένα συγγενής και το πήρε από πίσω. Και κάθισε λοιπόν και σκέφτεσαι και πολλές φορές τρομάζεις και λες πώς είναι δυνατόν εγώ να υπάρχω, γιατί μου συνέβησαν ένα σωρό πράγματα στη ζωή μου, τα οποία ο καθένας φυσικά μπορεί να απαριθμίσει. Μετά από όλα αυτά λοιπόν βλέπετε, θα πούμε κι άλλα, αλλά θέλω να σας πω, βλέπετε ότι μπορείτε με κάποιον τρόπο έτσι να παρακολουθήσετε τον Θεό? Δεν είναι δυνατόν, γιατί ο Θεός πάντα διαγράφει μια άλλη πορεία παράλληλα από αυτήν που εσύ ενδεχομένως έχεις σχεδιάσει και γράφεις κάπου. Το ίδιο αδερφή μου συμβαίνει με ένα ευαίσθητο τομέα της ζωής του ανθρώπου που είναι οι αρρώστιες, οι ασθένειες γενικότερα, ψυχολογικές, σωματικές κτλ. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ ανάμεσά μας, οι οποίοι με σοβαρές έτσι, ασθένειες κτλ. Προχωράνε και δεν αφήνουν τη ζωή τους. Και μιλάμε με ανθρώπους με καρκίνο, με καρδιακά, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με, και αυτοί είναι παρόντες και αγωνιστές και τους δίνει και αυτή η δύναμη, τους δίνει, αυτός ο αγώνας τους δίνει δύναμη. Και λες λοιπόν, δύο άνθρωποι έτσι, οι ίδιοι, ο ένας με ασθένεια που τα έχει παρατήσει και ένας με ασθένεια ο οποίος είναι και πολύ υπεραισιόδοξο σε σχέση με άλλους που είναι υγιείς. Και λες πώς είναι δυνατόν να έχω ξεπεράσει τέτοιες καταστάσεις και να είμαι, και όπως φυσικά αδελφοί μου, αυτό που συνήθως παθαίνουμε στη ζωή μας είναι ότι δεν έχουμε ιδέα πόσες δυνατότητες έχουμε,
Και αυτό το καταλαβαίνουμε μόνο όταν μας συμβεί κάτι και το ξεπεράσουμε και μετά λέμε, κοίταξε να δεις πόση δύναμη είχα από τον Θεό και δεν το ήξερα και φοβόμουν. Γιατί ο φόβος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λόγω της άγνοιας που δεν ξέρουμε τι δυνατότητες έχουν. Πόση δύναμη λοιπόν είχε εκείνη η γυναίκα η οποία στα 51 έμεινε ίδιος και γέννησε ένα από τα παιδιά της, έτσι. Γιατί είχε δύναμη ψυχής και ήθελε να τα καταφέρει. Και άλλα πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία έχετε γύρω σας, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν κρατάτε σημειώσεις, αδελφοί μου, τα ξεχνάτε, γιατί συνήθως μένει το κακό στο μυαλό του ανθρώπου και μετά όταν έχετε δύσκολη ώρα έρχεσαι στο πνευματικό να σας θυμίσει ξανά μερικά πράγματα. Ενώ θα μπορούσατε μόνοι σας να τα έχετε, όπως σας είπα, γραμμένα και να τα έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι σε κοινή χρήση, γιατί όταν μπλοκάρει το μυαλό του ανθρώπου, είναι μέσα σε μία δίνη έτσι κακή, μπορεί αυτόματα να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό ο οποίος του λέει μέσα του ότι κάπου εκεί σε μία άκρη έχει ένα βιβλίο. Πάρ' το και διάβασ' το. Ένα βιβλίο με σημειώσεις, οι οποίες σημειώσεις φυσικά λένε έτσι αναλυτικά, αν θέλετε, καμιά φορά ή επιγραμματικά, το πόσες φορές ο Θεός με γλίτωσε από την κακιά ώρα, την κακιά απόφαση, από την κακιά ασθένεια, από τον κακό άνθρωπο και φυσικά το σημαντικότερο ρόλο, το οποίο πάλι θα το πούμε στο τέλος, το ότι με αξίωσε πραγματικά μέσα στο πλήθος των ανθρώπων που είναι ανίδια για το τι σημαίνει Θεός, να πιστεύω στον αληθινό Θεό. Να προβληματιστούμε λοιπόν και να ξαναπροβληματιστούμε. Να προβληματιστούμε επιθυμάτων σοβαρών, τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε και μετά δεν έχει, αδελφοί μου, η ζωή μας νόημα. Και είναι κρίμα αυτό. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πόσες πιθανότητες υπήρχαν για να γεννηθείτε όταν αποφάσισαν οι μαμάς σας και ο μπαμπάς σας να σας κάνουν? Οι περισσότεροι επιστήμονες λένε στην καλύτερη περίπτωση ένα 10%, και αν και εφόσον. Γιατί, λέει, όταν τα σπερματοζάρια μπαίνουν μέσα και ακολουθούν την πορεία την οποία ακολουθούν, ο οργανισμός της γυναίκας τα βλέπει σαν ξένα σώματα και τα εξουδετερώνει. Οπότε κάπου κάπως κάποτε ένα τυχερό τελικά φτάνει εκεί στην οθήκη και γονιμοποιεί τη γυναίκα και γίνεσαι εσύ. Άρα γιατί να μην σκεφτώ και να πω, με τόσες λίγες πιθανότητες γεννήθηκα εγώ που είχα να γεννηθώ. Επίσης, γιατί να μην σκεφτώ πόσες πιθανότητες είχα να είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Σας το λέω έτσι ανάποδα για να δείτε με τον νόμο των πιθανοτήτων. Αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, από τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν, οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι βαριά 500 εκατομμύρια. Βαριά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας στους 14, καλά το λέω, στους 14 ανθρώπους στον κόσμο είναι ορθόδοξος χριστιανός. Άρα βλέπετε ότι είχα πιθανότητα πόσο της 100, 5, 6%. Να, τόσο, υπολογίστε εσείς πόσο μπορεί να είναι, να είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεν πρέπει να βγάζω τα μαλλιά μου όλα και να τα πετάω κότα από χαρά. Δεν πρέπει να χοροπηδάω όλη την ώρα και να λέω, κοίταξε να δεις τι πράγματα υπάρχουν τα οποία δεν τα σκέφτομαι συχνά. Όπως παραδείγματος χάρη σας είπα και στην αρχή, πόσες πιθανότητες υπήρχαν να έχουν μια οικογένεια ευτυχισμένη τη στιγμή που στην Ελλάδα, που ξέρουμε τα στοιχεία καλύτερα, ένα 50% είναι διαζύγια, ένα 35% είναι οικογένειες που βρίσκονται σε διάσταση ή εν πάση περιπτώσει έχουν πάρα πολλά προβλήματα, και ένα 15% μόνο είναι οικογένειες που στέκονται με ένα ποσοστό καλό, αν θέλετε, σε μια καλή θέση και μπορούν και συνεχίζουν την πορεία τους σαν οικογένεια. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, τι να παρακολουθήσουμε, αδελφοί μου? Ξέρετε πόσες πιθανότητες έχετε σε αυτή την εποχή που ζούμε να κάνετε ένα παιδί και να βγει φυσιολογικό? Και δεν εννοώ χωρίς ασθένειες, εννοώ να είναι κανονικό παιδί, να μην είναι ομοφυλόφιλο. Και εδώ παίζουν πάρα πολλά και πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Και πόσες πιθανότητες έχετε να έχετε εργασία και υγεία σε αυτόν τον κόσμο? Υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έχουν και εργασία και υγεία και νιάτα και τα λοιπά, και παρόλα αυτά είναι
παραπονούμενοι. Βγαίνουν, θα έλεγα, όπως λέμε στο στρατό, παραπονούμενοι. Λοιπόν, τι να κάτσεις και τι να πεις με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν εμβαθύνει, δεν ψυχολογεί και φυσικά, το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό και να τον παρακολουθήσεις όταν προσπαθείς και διαβάζεις και εμβαθύνεις. Πόσο μάλλον όταν εντελώς άσχετος κάθεσαι σε μία άκρη και παρακολουθείς τη ζωή σου ενώ εκείνη τρέχει και εσύ δεν συμμετέχεις σε αυτήν, βλέποντας κάθε μέρα, κάθε ώρα, αδελφοί μου, την παρουσία του Θεού δίπλα σου, στο οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο εύκολο να πεθάνει ένας άνθρωπος, αυτό είναι το χειρότερο, που θα σας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί αυτό μπορεί να γίνει από μία καρφίτσα, από έναν κεραυνό, από μία τάση ρεύματος, στην οποία μπήκε εσύ μέσα και έπαθες ηλεκτροπληξία, από μία συγκοπή στον ύπνο σου, από μία οτιδήποτε. Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος αυτός είναι, τη στιγμή που γίνονται τόσα πολλά δίπλα μας και ενδεχομένως εμείς, επαναλαμβάνω, τα ξεχνάμε. Αν τα έχετε λοιπόν όλα αυτά ή τα μισά από αυτά, δοξολογείτε, και η δοξολογία είναι μία τροποντινά παρακολούθηση του Θεού, διότι όταν δοξολογούμε τον Θεό καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημά του. Ποιο είναι το νόημά του, ότι εκείνος όλα θα τα κάνει καλά τελικά και θα παρακολουθήσεις και θα συμμετέχεις και εσύ σε αυτό όταν παραδώσεις τη ζωή σου σε Αυτόν, και αυτό γίνεται με τη δοξολογία, με το να λέμε, δηλαδή, αδελφοί μου, ποιο. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ για όλα. Και να μάθετε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν σας ρωτάνε τι κάνεις, να μην λέτε καλά ή άσχημα ή τον άλλο, να λέτε πρώτα απ' όλα δόξα τω Θεώ για όλα. Όχι σκέτο δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ για όλα. Δηλαδή, για ό,τι και να έχω, δοξάζω τον Θεό, γιατί είμαι μια χαρά. Θα μπορούσε να είμαι πάρα πολύ χειρότερα. Και μετά να πείτε και τα υπόλοιπα που έχετε να πείτε. Ποιος λοιπόν μπορεί να παρακολουθήσει τον Θεό? Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τη δικαιοσύνη του Θεού? Που ενώ θα έπρεπε με την ανθρώπινη δικαιοσύνη να μας είχε εξαφανίσει όλους, εκείνος έχει τη δικαιοσύνη του τύπου, θα το πω έτσι, επιτρέψτε μου, της παραβολής του ασώτου Ιού. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος για 20 χρόνια έκανε ό,τι να είναι, ξόδευε την περιουσία του πατέρα του, και όταν γύρισε όμως, εκείνος του συγχώρεσε, μόνο και μόνο γιατί μετενόησε. Γιατί, θα λέγαμε, τη ζωή που έκανε την άσχημη την απαρνήθηκε. Βλέπετε, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη, η οποία εκδηλώνεται εις τρόπον ώστε εμείς να αμαρτάνουμε, και όμως μόνο που θα δημιουργηθεί μέσα μας η διάθεση να μετανοήσουμε, τότε εκείνος τρέχει από πίσω μας πάλι να μας περιφρουρήσει και να μας αγαπήσει. Και ποιος μπορεί έτσι να καταλάβει τον Θεό τη στιγμή που κοιμάται το βράδυ και είναι αφημένος πραγματικά, όπως λέμε, στο έλεος του Θεού και εκείνος τον προστατεύει, τη στιγμή που στέλνει τα παιδιά του σχολείο και υποτίθεται ότι κάποιος τα παρακολουθεί, αλλά πού ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα, μόνο ο Θεός ξέρει, τη στιγμή που πάει το παιδί στο στρατό, στον πόλεμο κτλ. Κτλ. Και πράγματι εκεί πρέπει να πεις ουσιοδός και με μεγάλη συνέστηση ότι ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τον Θεό, ότι εκεί είναι ο Θεός πέρα και πάνω από όλη τη δική σου έτσι προσοχή και μέρημνα, για ό,τι νομίζεις ότι κάνεις, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι κάνουμε και πολλά, ενώ δεν είμαστε εμείς, είναι η συμμετοχή που δηλώνουμε στο έλεος του Θεού και εκείνος τα κάνει όλα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και επιμένω, αδελφοί μου, γιατί θέλω να μιλάω πολύ πρακτικά, επιμένω σε δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρετε επιτέλους αυτό το τετράδιο και να γράφετε μέσα τι έκανε ο Θεός για μένα τότε, τώρα κτλ. Και φυσικά ένα άλλο το οποίο είπαμε νωρίτερα είναι ότι δεν επιτρέπεται για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει, αν θέλετε θα το πω πολύ απλά, να σταθεί σε αυτήν την περίοδο του κόσμου που ζούμε, δεν επιτρέπεται να μην εμβαθύνει και να μην προσπαθεί, αν θέλετε, να παρακολουθήσει τον Θεό, διότι ο Θεός οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να παρακολουθηθεί, αλλά αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να τον παρακολουθήσουμε. Εγώ σας λέω, αδελφοί μου, ότι παρόλα αυτά
δεν μπόρεσα να τον παρακολουθήσω το Θεό, ενώ προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια να το κάνω, γιατί συνεχώς είναι εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις είναι πολύ πρακτικές. Παραδείγματος χάρη, όταν έχω ανάγκη από λεφτά και δεν έχω, δηλαδή αυτή τη στιγμή την δεδομένη που λέμε πρέπει να κάνω αυτό και δεν έχω, στέλνει ο Θεός λεφτά. Όταν δεν έχω ανθρώπους, γιατί λέω ότι θέλω συνεργάτες, θέλω ανθρώπους οι οποίοι να δουλεύουν και αυτοί όλο κάτι έχουν, δουλειές ο ένας, υποχρεώσεις ο άλλος, παιδιά ο ένας, βαριέται ο ένας, κάνει ο άλλος κτλ. Εκεί που λέω ότι τελειώσαν οι συνεργάτες, τσουπ, έρχονται καινούργοι και κάνουν τη δουλειά η οποία πάντα είναι υπέρ της υπηρεσίας των ανθρώπων. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την εργασία, δηλαδή άνθρωπος είσαι, μπορεί να πεις, όχι τώρα τι κάνουμε ας πούμε, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε και ο Θεός σας στείλει εργασία πάνω στην βάση του καθενός και εγώ τώρα μιλάω πάνω στη δική μου εργασία. Το ίδιο γίνεται και όταν θέλουμε λύσεις. Δηλαδή, πολλές φορές έχω βρεθεί στο αδιέξοδο, αν θέλετε, να μην έχω μία λύση πρόχειρη για κάποιο ζήτημα. Και όμως ο Θεός τη στέλνει και μάλιστα τη στέλνει την ώρα της προσευχής, την ώρα που θα αφοσιωθείς εσύ και θα ζητήσεις τη φώτισή του και μάλιστα εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω την ώρα της Θείας Λειτουργίας που εκεί η προσευχή μας γίνεται πραγματικά πάρα πολύ δυνατή και ζεστή. Να στέλνει φώτιση, δηλαδή να κάνει μια λειτουργία ο ιερέας και να φωτίζεται για αυτό που θέλει να κάνει. Να μαζεύει όλα τα προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει και λέει τι θα κάνω τώρα εγώ, να τα βάζει μέσα σε μια λειτουργία και εκείνα, αφού τελειώσει η λειτουργία και καμιά φορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να λύνονται. Γιατί έρχεται η απάντηση μυστικώς εκεί που πρέπει να γίνει, να έρθει. Και φυσικά καμιά φορά λες, σαν άνθρωπος να μην φτάσω στον πάτο και στο αδιέξοδο, αλλά είναι ευεργετικό αυτό, διότι μόλις φτάνεις εκεί, στον πάτο δηλαδή, πατάς πιο γερά γιατί είναι πιο σταθερό το έδαφος και εξφενδονίζεσαι και φτάνεις σε σημείο που ήταν πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι ήσουν πριν. Γιατί έπρεπε να φτάσεις στον πάτο. Εσύ φοβόσουν τον πάτο και λες, όχι δεν πρέπει, και αγωνιζόσουν να μην φτάσεις στον πάτο. Και όμως μόλις έφτασες, πάτησες γερά, γιατί νωρίτερα ήταν νερά αν θέλετε, ήταν αέρα, ήταν οτιδήποτε, και εξφενδονίστηκες και από τότε είσαι καλύτερος. Γιατί έτσι αδερφοί μου είναι, αν θέλετε, το σχέδιο του Θεού, είναι η πρόνοια του Θεού. Θέλει ο Θεός να σε βλέπει να αγωνίζεσαι, θέλει να σε βλέπει να κολυμπάς, να τρέχεις, να υδρώνεις και ας μην κάνεις και τίποτα. Εννοώ από πλευράς επιτυχίας. Εκεί ακριβώς θα έρθει ο Θεός και θα δώσει επιτυχία στην ζωή σου και στο έργο σου, αυτό το οποίο κάνεις πάντα για το καλό. Θεέ μου, λέει μια προσευχή, ήθελα να μου δώσεις υγεία, δύναμη, πλούτο, επιτυχίες κτλ. Και εσύ αντί για αυτά μου έδωσες αδυναμία, μου έδωσες ασθένεια, μου έδωσες να τα βγάζω πέρα έτσι με δυσκολία και φυσικά τα έκανες όλα αυτά για να καταλάβω όχι ότι είμαι δυνατός και κάποιος, αλλά καταλάβω ότι έχω ανάγκη από σένα και αυτό θα είναι και το κέρδος που θα έχω στη ζωή μου. Και φυσικά κατ' επέκταση καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη και ο ένας από τον άλλον, έτσι, όταν δοκιμαζόμαστε. Μην λησμονείτε αδερφοί μου, να έχουμε μόνο ευγνωμοσύνη γενικώς, γιατί ο Θεός πάντα έστειλε και ανθρώπους σαν οργανά του για να μας ευεργετήσουν, έτσι, γενικώς να έχουμε ευγνωμοσύνη και να έχουμε αγάπη, πίστη και ελπίδα. Το λέω σαν βοηθητικά, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον Θεό, διότι όταν αγαπάς ενώνεσαι με τον Θεό και τον καταλαβαίνεις, όταν πιστεύεις αντιλαμβάνεσαι τι κάνει και λες όχι αυτό το κάνει ο Θεός τώρα και όταν ελπίζεις φυσικά σημαίνει ότι έχεις ήδη εμπειρίες και λες ότι πάλι ο Θεός δεν θα με αφήσει, γιατί πάντα δεν με άφησε, ποτέ δεν με άφησε. Με την ίδια έννοια λοιπόν θα με αφήσει και τώρα, όχι, και εκεί λες ότι Θεέ μου, όχι μόνο θα με αφήσεις, αλλά θα με εκπλήξεις και πάλι, γιατί θα κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα τα περίμενα με τίποτα, όσο κι αν σε παρακολουθώ, που δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω. Αρκεί λοιπόν εμείς, αδερφοί μου, να μην λησμονούμε, αρκεί να μην εγκαταλείπουμε, αρκεί να μην ανισορροπούμε, δηλαδή η αγάπη, παραδείγματος χάρη, είναι παντού. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι χωρίς αγάπη, ακόμα και αν είσαι μέσα στην Εκκλησία. Θα είναι λάθος.
ακόμα και αν το κάνεις εξ ονόματος κάποιου, θα είναι λάθος. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό, ότι ό,τι και αν έκανες με την διάθεση ενδεχομένως να σώσεις κάποιον και δεν το έκανες από αγάπη και με αγάπη, είναι λάθος, δεν είναι του Θεού, είναι δαιμονικό. Όλα όσα έκανες για κάποιον έπρεπε να τα κάνεις με αγάπη. Και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πλανώνται νομίζοντας ότι βοηθούν χωρίς να έχουν αγάπη μέσα τους. Και επειδή ακριβώς, εδώ θέλω έτσι να ολοκληρώσω σιγά σιγά, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Θεό, θα σας κάνω κι εγώ έτσι ένα μικρό ταξίδι για να δείτε ότι πράγματι έτσι σε λίγα λεπτά μας δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε τον Θεό σε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω μας. Λοιπόν, αδελφοί μου, ξέρετε ότι στην Σιβηρία υπάρχουν εκκλησίες και υπάρχουν και εκκλησίες στα τρένα μετακινούμενες που πηγαίνουν και βρίσκουν τους ανθρώπους εκεί που είναι για να κοινωνήσουν, να εκκλησιαστούν, να προσευχηθούν και να κάνουν. Ξέρετε ότι στην Ιεραποστολή στην Αφρική αυτή τη στιγμή γίνονται εκατομμύρια μαύροι χριστιανοί εκεί που δεν έχουν να φάνε, εκεί που δεν έχουν να κοιμηθούν, εκεί που δεν έχουν, που έχουν πολλή μαγεία και οι μάγοι εξαγριώνονται γιατί κάποιοι γίνονται χριστιανοί και κάνουν μεγάλο πόλεμο. Ξέρετε ότι κάθε μέρα στην Κίνα γίνονται 80.000 χριστιανοί. 80.000 χριστιανοί κάθε μέρα στην Κίνα. Και τι τα λέω αυτά, τα λέω για να πιάσουμε λιγάκι το νόημα του Θεού. Να πιάσουμε λίγο, να παρακολουθήσουμε λιγάκι τον Θεό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, ή μάλλον θα το ξέρετε αυτό, θα το έχετε δει, που υπάρχει αυτή η λεγόμενη κρίση στην Ελλάδα. Έχουμε αύξηση των γεννήσεων. Βλέπουμε συνεχώς οι άνθρωποι να γεννάνε. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Το σχέδιο του Θεού είναι διαφορετικό από αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή λαϊκοί μέσα στα διαμερίσματα, στις πόλεις, εν πάση περιπτώσει, και όχι κατά βάση γριές και γέροι. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Οι οποίοι μπορούν να κάνουν και 300 μετάνοιες την ημέρα, οι οποίοι μπορούν να κάνουν προσευχές έτσι ατελείωτες και τα λοιπά, πέρα από τα βλέμματα του κόσμου, και γι' αυτό το λόγο κρατάει ο Θεός τον κόσμο. Πιστεύετε ότι, ή μάλλον αν θέλετε, έχετε αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, γιατί μετά είναι ένα δύσκολο πράγμα, και κλαίνε και ο Θεός μετράει αυτονών τα δάκρυα και για τους υπολείπους? Το βλέπετε, το έχετε δει γύρω σας δηλαδή? Ξέρετε ότι υπάρχουν κρυφοί άγιοι, κρυμμένοι, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν φαίνονται, και αυτό είναι το πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν γράφει κανείς τα πέλα ότι είναι Άγιος παντού. Και όταν λέω παντού, όχι μόνο στις ερήμους και στα μοναστήρια και στις εκκλησίες και αναμεταξύ των ιερέων, αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς καθόλου να τους υποψιαστείς ότι μπορεί να έχουν τέτοια σχέση με τον Θεό. Ξέρετε ότι ο εθελοντισμός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό στην Ελλάδα, γιατί συνεχώς δημιουργούνται οργανώσεις, ομάδες, κινητοποιήσεις, κινήματα υπέρ της βοήθειας, της ελεημοσύνης, εναντίον της φτώχειας κτλ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βράζει ένα καζάνι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, στα Εφτάνησα, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη που είμαστε μακριά, ακόμα και στην πλησιέστερη πόλη που υπάρχει ένας αναβρασμός ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους, γιατί η αντίδραση αυτή η κακή δημιουργεί και την ανάλογη δράση και την αντίδραση των καλών ανθρώπων. Ξέρετε ότι υπάρχουν κινήσεις εναντίον, παραδείγματος χάρη, της κακής ιατρικής, θα την ονομάσω έτσι γενικά, για να μην πω συγκεκριμένα για τα εμβόλια, για τον προγεννητικό έλεγχο κτλ. Κτλ. Που έχει ξεφύγει η ιατρική και καταστρέφει τον άνθρωπο και θα ήθελε πράγματι να τον καταστρέψει πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν έτσι οάσεις και προσπάθειες οι οποίες είναι πάρα πολύ ορθόδοξες και, επαναλαμβάνω, γιατί έχουν και την καλή συμμετοχή των λαϊκών μέσα, που πρέπει η Εκκλησία να είναι ζωντανή και να συμμετέχουν όλοι. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, ήρωες γύρω μας, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα σε οποιαδήποτε πρόκληση πρόκειται να συμβεί, και αυτοί είναι που μειώνουν και το φόβο των άλλων ανθρώπων γενικότερα. Δηλαδή, σας λέω επιγραμματικά ότι ενώ κάποιοι θέλουν να βλέπουν συνεχώς ότι τελειώνει κάτι, ότι δεν πάμε καλά,
ότι θα τελειώσει κάτι, γιατί ό,τι αρχίζει τελειώνει. Η στιγμή εκείνη κινείται το σχέδιο του Θεού, το τελευταίο σχέδιο, όχι το plan B που είναι εκεί, το τελευταίο σχέδιο, το οποίο πάντοτε θα είναι, προσέξτε τη διαφορά, τη σημαντική, θα είναι υπέρ των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι θα θέλουν να σωθούν. Γιατί αδελφοί μου και άλλοι θα έχουν την ευκαιρία, αλλά αυτοί δεν θα θέλουν να σωθούν και θα πούν ότι έχουμε δουλειές, έχουμε άλλες ιστορίες κτλ. Έχουμε άλλο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό το σχέδιο του Θεού, το λεγόμενο, και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ο Θεός, ό,τι και να ζούμε, αν θέλετε και αν θέλεις εσύ που με ακούς, θα τα φέρει όλα πάνω κάτω, εφόσον το θελήσεις, μόνο για σένα. Δεν θα πειράξει την ησυχία των ουρανών, οι οποίοι δεν θα θελήσουν, αλλά για σένα και μόνο θα φέρει τα πάνω κάτω, προκειμένου να σου δείξει ότι, να σε εκπλήξει μια ακόμη φορά, ότι είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις τον Θεό, ο οποίος Θεός, όπως λέει εκείνο το στιχάκι, τι είσαι Θεός μέγας, όσο ο Θεός ημών. Αυτός ο Θεός, ο οποίος μας έχει αποδείξει, διαρκώς μας αποδεικνύει, ότι αποκλείται να τον παρακολουθήσουμε, τη στιγμή που πάλι εγώ σας προτρέπω να κάνετε έτσι μια προσπάθεια με τους τρόπους που είπαμε και με το τετραδιάκι αυτό, αλλά που θα σημειώνουμε μέσα και θα παρακολουθούμε και θα βλέπουμε την εξέλιξη. Δηλαδή, τι έκανε ο Θεός πριν από 10 χρόνια σε εμάς, τι έκανε πριν από 5, τι έκανε πέρυσι, τι έκανε, και να μην απογοητευόμαστε την ώρα που θα είναι μεγάλος ο πειρασμός και θα λέμε ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε, τελειώσαν όλα, δεν υπάρχει ελπίδα και σίγουρα κάτι θα πάθω πλέον, ας πούμε, δεν μου συμβαίνει. Να ξέρετε ότι μας διαφεύγει πάρα πολύ η λεπτομέρεια. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Η ποσότητα της δικαιοσύνης του Θεού επάνω μας, της αγάπης Του, της πρόνοιάς Του, η ποσότητα αυτή η οποία χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να εκχυθεί επάνω μας, γιατί είχαμε πολλά λάθη, αμαρτίες, ελλείψεις κτλ. Κάνω το σταυρό μου λοιπόν και λέω, Θεέ μου, εσύ θα με οδηγήσεις, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω αυτά που κάνεις. Αν θέλεις εσύ να συνεχιστεί η ζωή μου, το έργο μου, ο αγώνας μου για τη σωτηρία, η δική μου και τον γύρο μου κτλ., εσύ θα φέρεις τα πάνω κάτω, έτσι ώστε ενώ υπήρχαν οι προβλέψεις α, να έρθουν οι προβλέψεις οι εντελώς αντίστροφες, οι οποίες τελικά θα είναι το σχέδιο του Θεού, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο είχα εγώ στο μυαλό μου. Αδελφοί μου, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σας βλέπω και σας χαίρομαι που είστε από πολλά μέρη και από το εξωτερικό. Ελπίζω ότι τώρα που θα χειμωνιάσει να μαζευόμαστε περισσότερο μέσα στα σπίτια και να παρακολουθούμε, γιατί άρχισε ήδη να νυχτώνει και πιο νωρίς. Και παρακαλώ έτσι, κάτι που το λέω συχνά τελευταία, γιατί έχω το λόγο μου, ό,τι ακούτε, επειδή δίνεται η ευκαιρία να ακούσετε δηλαδή το Λόγο του Θεού, μην το κρατάτε για τον εαυτό σας. Διαδώστε το, μοιράστε το στους άλλους, πείτε το, γράψτε το πρώτα, να το θυμάστε και πείτε το. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, οι περισσότεροι μπορώ να πω, οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον Θεό, όχι γιατί ενδιαφέρθηκαν, αλλά γιατί είναι άσχετοι εντελώς με την όλη υπόθεση αυτή. Εμείς απ' την άλλη δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Θεό, γιατί προσπαθούμε να είμαστε σχετικοί. Αυτό όμως γίνεται γιατί το πέλαγος και το γήπεδο του Θεού είναι τεράστιο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά οι άλλοι δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν καν μπει μέσα από την πόρτα. Εύχομαι να είστε γεροί. Σας ανακοινώνω από σήμερα ότι το άλλο Σάββατο δεν θα έχουμε σύναξη, γιατί έχουμε μία υποχρέωση, μία εκδρομή, η οποία είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό, και πρώτο Θεός από το επόμενο Σάββατο θα είμαστε κανονικά, ελπίζω πλέον χωρίς διακοπές, γιατί έχουν τελειώσει τώρα και τα μυστήρια και οι γάμοι και οι βαφτίσεις και θα είμαστε παρόντες. Υπενθυμίζω ότι τις ομιλίες μπορείτε να τις παρακολουθείτε στην Ορθόδοξη Αγγελιά που είναι εκεί μαγνητοφωνημένες στη σωσελίδα μας και σας εύχομαι τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι νέο αγώνα, νέες έτσι
προϋποθέσεις, νέους στόχους, πάντα με την ελπίδα, η οποία θα είναι, όπως σας είπα, υποστατική ελπίδα, γιατί έχουμε ζήσει το θέλημα του Θεού, πάντα με την ελπίδα ότι ο Θεός μας παρακολουθεί και μπορεί να μας παρακολουθήσει τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε. Η Παναγία μαζί σας, με το καλό αύριο Κυριακή.